Η συμμετοχή εδώ σήμερα ουσιαστικά δίνει το μήνυμα στην κυβέρνηση. Ή θα μας λύσει τα προβλήματα ή δεν θα γυρίσουμε σπίτια μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Και αυτόν τον αγώνα που κάνουμε που είναι δίκαιος. Αλλά σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σύνθημα που φωνάζουμε. Το τώρα με τα πόδια, μετά με τα τρακτέρ, πρέπει να γίνει τώρα με τα πόδια και με τα τρακτέρ των συναδέλφων που είναι κάτω και αγωνίζονται. Τώρα με τα πόδια και με τα τρακτέρ. Αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυλελέ. Αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυλελέ. Τώρα με τα πόδια και με τα τρακτέρ. Αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυλελέ. Τα αιτήματά μας λοιπόν, τα οποία είναι ξεκάθαρα, που πρέπει να λυθούν και έφτασε η ώρα. Είναι διαχρονικά προβλήματα που μας διώχνουν από τη γη, μας διώχνουν από τα μανδριά, μας διώχνουν από τα μελίσια. Αυτά λοιπόν τα αιτήματα έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. Διεκδικούμε και απαιτούμε από την κυβέρνηση αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο θεσμοθετημένο. Όχι κάθε χρόνο να βγαίνουν και μας ζητάνε. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Διεκδικούμε αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Να γίνει τώρα, να λυθεί μία και έξω. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Να αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές που παθαίνουμε. Και στο 100% της παραγωγής. Και σε φυτική παραγωγή και σε ζωικό κεφάλαιο. Να αλλάξει η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Ποια ΚΑΠ? Αυτή είναι ΚΑΠ ΚΟΥΠ. Θα φύγουμε μια ώρα αρχίτερα. Όχι λοιπόν. Δεν θα δεχτούμε αυτή την κοινή αγροτική πολιτική η οποία ξεριζώνει, αδειάζει τα χωριά μας και μας διώχνει από τα χωράφια μας. Έχουμε χάσει, συνάδελφοι, ένα εισόδημα. Μπήκε το τσέκ το Δεκέμβριο. Κοιτάξατε όλοι και όλες τις τσέπες και είδαμε ότι άλλα περιμέναμε και άλλα ήρθανε. Πού είναι αυτή η αναπλήρωση εισοδήματος? Φταίμε πουθενά εμείς? Φταίμε πουθενά? Αλλά εμείς παλεύουμε για να παραμείνει η Ήπεθρο ζωντανή και με αυτόν τον αγώνα που κάνουμε θα μείνει η Ήπεθρο, τα χωριά ζωντανά. Θέλουμε εκεί να μείνουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε μετανάστες. Ούτε θέλουμε μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και εμείς θα είμαστε απόντες από αυτή την ανασυγκρότηση της ελληνικής Ήπεθρου. Θέλουμε μια Ήπεθρος και μια χώρα όπου ο αγρότης θα μπορεί και ο κτηνοτρόφος να παράγει φθηνά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα και συγχρόνως ο ελληνικός λαός να μπορεί να τα απολαμβάνει. Δεν γίνεται να πουλάμε σιτάρι 18 λεπτά το μαλακό και το ψωμί να φτάνει στα 3,60 σε όλους μας. Όλα τα προϊόντα από τους αγρότες φεύγουν σε εξευτελιστικές τιμές. Δυστυχώς, σαν καταναλωτές, όλοι μας, όλος ο λαός, δεν μπορούμε να τα γευτούμε. Αυτά τα συμφέροντα λοιπόν πρέπει να σταματήσουν. Αυτό που θέλουμε είναι τη ζωή μας πίσω. Αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ και στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε και πνιγμένοι. Έχουμε χάσει σπίτια, χωράφια, μηχανήματα, αυτοκίνητα, έναν εξοπλισμό και μια γη που τη φτιάξαμε σε βάθος 15 με 20 χρόνια. Και ξαφνικά είμαστε άνεργοι αγρότες, άνεργοι κτηνοτρόφοι, άνεργοι μελισσοκόμοι. Και εκεί η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει δώσει καμία λύση που να αγγίζει πραγματικά τις ανάγκες που έχουμε. Και όσον αφορά το αν υπάρχουν δημοσιονομικά κενά που λένε, να τα βρούνε. Στη ζωή μας δεν κάνουμε εκτόσεις. Εμείς παλεύουμε, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που εμείς τα βγάζουμε έξω. Όχι σε αυτά που θέλουν. Σε αυτά που έχουμε ανάγκη εμείς. Σε αυτά που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας για να παραμείνουμε στον τόπο μας
και στις δουλειές μας. Μετά τη σημερινή, το σημερινό συλλαλητήριο που κάνουμε και είναι το μήνυμα που δίνουμε στην κυβέρνηση, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Την Τρίτη, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλούμε σε σύσκεψη στην Νίκαια, στη Λάρισα, εκπροσώπους από τα μπλόκα όλης της χώρας, όπου ενωμένοι πια για ακόμα μια φορά, γιατί μέσα από την ενότητα και τη μαζικότητα μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα για όλους μας. Εκεί θα αποφασίσουμε πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μέχρι ότου να δοθούν αυτές οι λύσεις που θέλουμε. Αυτά ήθελα να σας πω ως αρχή και για ακόμα μια φορά εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής να σας καλωσορίσω όλους και βέβαια το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε και την κοινωνία δίπλα μας που την έχουμε. Όλοι μαζί λοιπόν θα παλέψουμε για τη δικαίωση αυτού του τίμιου αγώνα που δίνουμε τόσες μέρες στα μπλόκα. Εδώ οι συνάδελφοί μας με τα τρακτέρ στην Νότια Είσοδο και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Καλή συνέχεια!